Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε σήμερα το νέο επιχειρησιακό δόγμα της αστυνομίας για τις δημόσιες συναθρήσεις. Η Μίνα Καραμίτρου είναι μαζί μας, να δούμε τι προβλέπετε, Μίνα. Θα έχει τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος του πυλώνας θα είναι η συνεχής επαφή που θα έχει ο διοργανωτής της συνάθρησης μαζί με τον διαμεσολαβητή της αστυνομίας. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι ότι θα γίνεται μια εκτίμηση επικινδυνότητας της συνάθρησης. Και ο τρίτος και ίσως και ο πιο βασικός πυλώνας θα είναι ότι υπάρχει κλιμακούμενη χρήση των μέσων καταστολής. Ξεκινώντας από την ομάδα ΟΔΟΣ, η οποία θα είναι η ομάδα που πια θα αναλαμβάνει όλες τις συναθρήσεις, για να συνεχίσουν με τον ΕΑΝΤΑ, με τη χρήση του ΕΑΝΤΑ, και τελευταία θα είναι η παρουσία των ΜΑΤ. Αυτό όμως που μας έκανε εντύπωση σήμερα που παρουσιάστηκε αυτό το σχέδιο είναι ότι είδαμε ότι θα είναι κλιμακούμενη και η επέμβαση της αστυνομίας, καθώς θα γίνεται μετά από χρήση ηχητικών μέσων. Και τι θέλω να πω. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα μάθαμε σήμερα, πρώτα θα υπάρχει το ηχητικό μέσο. Προσοχή, στη συνάθρηση έχουν παρισφρήσει άτομα με σκοπό τη δημιουργία επεισοδίων. Συνεργαστείτε με την αστυνομία για την απομόνωσή τους. Αμέσως μετά θα έρχεται το δεύτερο ηχητικό μήνυμα. Διεξάγονται επεισόδια και η συνάθρηση πρέπει να διαλυθεί, για να έρθουμε στο τρίτο και τελευταίο μήνυμα. Πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε βία. Απομακρυνθείτε άμεσα από το χώρο. Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.